από όλες τις τοποθετήσεις που έχουν γίνει σε αυτήν εδώ την αίθουσα αυτές τις μέρες συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, θεωρούμε ότι αναδεικνύονται πολύ καθαρά οι δύο πολιτικές γραμμές που υπάρχουν και συγκρούονται για όλα τα μεγάλα ζητήματα. Φυσικά, ο προϋπολογισμός που καταθέσατε εκφράζει γνήσια τη μία γραμμή, αυτή των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου, σε βάρος των σύγχρονων αναγκών του λαού μας. Είναι άδικος, ταξικός, αντιλαϊκός, γι' αυτό και τον καταψηφίζουμε. Δύο γραμμές λοιπόν συγκρούονται για όλα τα μεγάλα ζητήματα, πολλά από τα οποία αναδείχθηκαν και στη συζήτηση. Και το ίδιο συμβαίνει και για το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που απασχολεί τους εργαζόμενους, όλο το λαό της πατρίδας μας, και αφορά άμεσα στα μεγέθη του προϋπολογισμού, αυτό της ακρίβειας. Αυτή η σύγκρουση αφορά και την αναζήτηση των αιτιών και την αναζήτηση των λύσεων, που ουσιαστικά καταλήγει σε ένα πολύ απλό ερώτημα, στο οποίο όλοι αναγκαστικά τοποθετούμαστε. Ποιος θα πληρώσει? Η πρώτη γραμμή, η γραμμή όλων σας, αποσυνδέει το πρόβλημα από τις αιτίες του και το αποδίδει σε μια παρέκκληση από την καπιταλιστική κανονικότητα. Απλώς έχετε κάποιες παραλλαγές μεταξύ σας ως προς το ποια ακριβώς είναι αυτή η παρέκκληση. Εδώ εμφανίζεστε να διαφωνείτε, γιατί στην κανονικότητα συμφωνείτε απόλυτα. Η μεν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ονομάζει παρέκκληση από την κανονικότητα γεγονότα, όπως για παράδειγμα τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο, τις κυρώσεις και τον ενεργειακό πόλεμο Δύσης-Ρωσίας, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα που εμφανίστηκαν μετά τα lockdown, τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας και πάει λέγοντας. Όλα αυτά φυσικά τα βαφτίζετε εισαγόμενα και παριστάνετε ότι δεν ξέρετε τίποτα για το έγκλημα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα, γιατί τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι εκτός της κανονικότητας του καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο, κύριοι της κυβέρνησης, το υπερασπίζεστε, φανατικά μάλιστα, όπως φάνηκε και από όλες τις τοποθετήσεις σας ξανά αυτές τις μέρες. Αντίθετα, όλα τα παραπάνω γεγονότα που εσείς βαφτίζετε παρεκκλήσεις βρίσκονται μέσα στο DNA αυτού του συστήματος που υπηρετείτε. Σχετίζονται με οξυμένους ανταγωνισμούς, χωρίς τους οποίους ο καπιταλισμός βέβαια δεν μπορεί να υπάρξει, με την αναρχία που βασιλεύει στην παραγωγή, στο εμπόριο, παντού. Δηλαδή, αυτό που εσείς ονομάζετε ελεύθερη αγορά και οικονομία. Πάνω απ' όλα σχετίζονται με την βασική αντίθεση αυτού του συστήματος, που απ' τη μία κάνει την παραγωγή όλο και περισσότερο κοινωνική υπόθεση, εμπλέκει όλο και περισσότερους σε αυτή, προσδίδοντάς της και παγκόσμιες διαστάσεις, και από την άλλη διατηρεί την ατομική ιδιοποίηση, τον σφετερισμό δηλαδή και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της. Αντίστοιχα, στο DNA του καπιταλισμού βρίσκονται και οι κρίσεις που ήρθαν και στη χώρα μας πολλές φορές στο παρελθόν και σίγουρα θα ξανάρθουν, όπως δείχνουν ήδη τα σημάδια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είμαστε βέβαιοι πως όταν συμβεί αυτό, εσείς πάλι θα μιλάτε για εισαγόμενη κρίση με την ίδια ευκολία που τώρα μιλάτε για τις αρνητικές επιπτώσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και επειδή βλέπω ότι περισσεύει η αισιοδοξία για την πορεία της καπιταλιστικής οικονομίας στις τοποθετήσεις όλων των υπουργών, θα ήθελα να ρωτήσω, αλήθεια, την κατάσταση στη Γερμανία πώς τη σχολιάζετε? Και όταν βέβαια μιλάμε για Γερμανία, μιλάμε για την ατμομηχανή της οικονομίας της Ευρωζώνης. Το πρότυπό σας, κύριοι της κυβέρνησης, ως προς την οικονομική πειθαρχία και αφοσίωση στους στόχους του κεφαλαίου. Αλλά μιλάμε και για το δικό σας πρότυπο, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, καθότι η συγκεκριμένη χώρα έχει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση.
Όμως τώρα όχι μόνο βρίσκεται σε ύφεση, αλλά πέρασε και κυβερνητική κρίση με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού της, με ζητούμενο το πώς θα καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό των 17 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τελικά κατέληξε σε περικοπές που θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών στα καύσιμα, στη θέρμανση, στις μεταφορές. Ταυτόχρονα, ως αποτέλεσμα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, η ακροδεξιά στη Γερμανία ενισχύεται διαρκώς, γεγονός το οποίο επιδρά καθοριστικά βέβαια εκεί και η απουσία ισχυρού εργατικού κινήματος. Μάλιστα, η συμφωνία ανάμεσα στους κυβερνητικούς εταίρους της γερμανικής κυβέρνησης προβλέπει ότι το συνταγματικά κατοχυρωμένο φρένο χρέους στον προϋπολογισμό θα παραβιαστεί μόνο αν χειροτερεύσει η κατάσταση στον πόλεμο στην Ουκρανία για το νατοϊκό στρατόπεδο. Και για να μην κοροϊδευόμαστε, αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποφασίσει να εξαιρούνται οι αμυντικές δαπάνες των κρατών από τον υπολογισμό του ελλείμματος. Και φυσικά η απόφαση αυτή καμία σχέση δεν έχει με την αμυντική θωράκιση της χώρας μας, με τα ελληνοτουρκικά, όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει να το παρουσιάζει για προφανείς λόγους. Γιατί όταν μιλάμε για αμυντικές δαπάνες, στην πραγματικότητα μιλάμε για επιθετικούς νατοϊκούς εξοπλισμούς, τους οποίους θα κληθεί να πληρώσει πανάκριβα για μια ακόμη φορά ο ελληνικός λαός. Για να επανέλθουμε όμως στις αιτίες της ακρίβειας που μας τις παρουσιάζεται σαν εισαγόμενες, για πείτε μας, εσείς δεν είστε που συμμετέχετε και στον πόλεμο στην Ουκρανία με τις βάσεις που δίνετε, με τα όπλα που έχετε στείλει, με το στρατιωτικό προσωπικό που στέλνετε να εκπαιδεύει Ουκρανούς. Εσείς δεν δίνετε πλήρη στήριξη επίσης στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που διαπράττει γενοκτονία αυτή τη στιγμή κατά του Παλαιστινιακού λαού και ταυτόχρονα έχει κάνει άνω κάτω όλη τη Μέση Ανατολή με ό,τι καινούργιες συνέπειες μπορεί και αυτό να έχει και στην άνοδο των τιμών. Εσείς δεν έχετε υπερψηφίσει όλες τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς δεν είστε θειασότες της απεξάρτησης από το ρώσικο φυσικό αέριο και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση. Εσείς και οι προηγούμενοι δεν θεσπίσατε και βάλατε σε λειτουργία το χρηματιστήριο ενέργειας. Εσείς δεν έχετε βάλει τη χώρα στο χρηματιστήριο ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάψτε να κοροϊδεύετε το λαό ότι τάχα τώρα με τα πολύχρωμα τιμολόγια της ενέργειας έχει την επιλογή στα χέρια του. Για σας το λέμε, γιατί είναι και κατάντια για το φιλελεύθερο αφήγημά σας αυτά τα περί ελευθερίας επιλογών. Τη μόνη ελευθερία που δίνεται τελικά στον εργαζόμενο, στην οικογένειά του, είναι να έχει ένα μπακαλοδεύτερο για να υπολογίζει τι θα ψωνίσει για να φάει τη βδομάδα, το μήνα, πόσο αντέχει, αν θα στείλει το παιδί του σε κανένα ΙΕΚ, αν έχει για τα φάρμακά του, τι χρωστάει στον κρεοπόλη. Ελευθερία του δίνεται σε αναζήτηση καμιάς δουλειάς, αλλά και ελευθερία να γραφτεί στα επιδόματα της ανεργίας του ΟΑΕΔ. Και αυτά με πολλές πάλι προϋποθέσεις και αστερίσκους. Αυτά ονομάζεται εσείς ελευθερία. Το έχουμε πει και θα το επαναλάβουμε. Όσο παραμένουν άθικτες οι πραγματικές αιτίες που δημιουργούν την ακρίβεια στο ρεύμα, δηλαδή η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η μετατροπή σε χρηματιστηριακό εμπόρευμα και η δήθεν πράσινη μετάβαση, το πρόβλημα δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί. Το μόνο καινούριο που θα φέρουν τα νέα πολύχρωμα τιμολόγια είναι η δυνατότητα, σε εισαγωγικά βάλτε το αυτό, του καταναλωτή να επιλέγει τον τρόπο και το χρώμα της νέας αφέμαξής του από τους παρόχους και μετά να του λένε και από πάνω ότι η επιλογή ήταν δική του. Πάμε παρακάτω στα τις ακρίβειες. Εσείς δεν αγορεύατε εδώ μέσα πριν 3 περίπου χρόνια για την κοσμογονία της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και του Ταμείου Ανάκαμψης
και λίγο πολύ προσπαθούσατε να μας πείσετε όλους εδώ ότι ήταν ιδέα του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος κατάφερε με το ταλέντο του να πείσει τη Γερμανία, τη Γαλλία και όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ γελάνε βέβαια γι' αυτό και τα μικρά παιδιά ακόμα. Αλήθεια, εσείς με τα καλύτερα βιογραφικά, οι άριστοι εδώ μέσα, δεν είχατε ακούσει εκεί στο Χάρβαρντ που σπουδάσατε ότι αυτή η πολιτική οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε άνοδο του πληθωρισμού, αφού αυξάνει τη μάζα του χρήματος που κυκλοφορεί πιο γρήγορα από ότι αυξάνεται η μάζα των εμπορευμάτων? Και αν δεν το ξέρατε, δεν ακούγατε τουλάχιστον εμάς που σας τα λέγαμε, που προειδοποιούσαμε? Φτάνει λοιπόν αυτή η κοροϊδία με τα εισαγόμενα. Ήρθε η ώρα να αναλάβετε τις ευθύνες σας για την πολιτική που ασπάζεστε και υλοποιείτε. Και από την άλλη, έχουμε φυσικά και τους μνηστήρες της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, εσύ ως τη Νέα Αριστερά, που ό,τι και να συζητάμε, από το έγκλημα των τεμπών, από τις καταστροφές της πλημμύρες, από τις πυρκαγιές μέχρι την ακρίβεια, δίνουν πραγματική μάχη για να πείσουν ότι δήθεν στις άλλες χώρες, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα είναι περίπου ιδυλιακά και ότι τα πάντα εδώ είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα και παρέκκληση. Ότι όχι μόνο δεν ευθύνεται για αυτά και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιεί βεβαίως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αντίθετα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που προσπαθεί τάχα να βάλει τη χώρα στον ίσιο δρόμο, αλλά η κυβέρνηση δεν την ακούει. Μα καλά, τέτοιος ξεπεσμός. Έλεος. Μαζέψτε λίγο τα σάλια που σας τρέχουν, να το πω έτσι απλά, για αυτή τη σάπια Ευρωπαϊκή Ένωση, των λόμπι, των μονοπωλίων, των κορακιών, της Τρόικας, όπως τη γνώρισε ο λαός μας τα προηγούμενα χρόνια, γιατί θα τα πατήσετε και θα γλιστρήσετε πιθανόν. Εσείς της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας μας παρουσιάζετε μόνο τους δείκτες στους οποίους η Ελλάδα είναι χαμηλά ή στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και απ' την άλλη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας παρουσιάζει μόνο τους δείκτες που είναι πάνω από το μέσο όρο. Αυτό συμβαίνει. Εν τω μεταξύ, ό,τι και να λένε οι δείκτες, οι εργαζόμενοι βασανίζονται και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν από εσάς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, τα εκατομμύρια των εργαζομένων που πήραν μέρος τα τελευταία χρόνια στις μεγαλύτερες απεργιακές συγκεντρώσεις των τελευταίων δεκαετιών και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Αγγλία, σε όλη την Ευρώπη. Προφανώς, εκεί τους οδήγησαν τα προβλήματα, η δυσκολία να βγάλουν το μήνα, γιατί ο μισθός δεν φτάνει και η ακρίβεια μεγαλώνει συνεχώς. Τα ίδια αντιμετωπίζουν και οι Έλληνες εργαζόμενοι. Το ζητούμενο βέβαια είναι αυτοί οι αγώνες να συνεχιστούν, να μην κοπάσουν, να κλιμακωθούν, να βαθύνει το περιεχόμενό τους και όχι να γίνουν όχημα για κυβερνητικές εναλλαγές ίδιας περίπου κοπής. Φυσικά δεν παραγνωρίζουμε ότι οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες υπάρχουν, όπως και διαφορετικές επιλογές ανάμεσα στις κυβερνήσεις. Το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες σε αυτό το θέατρο του παραλόγου, την COP28, που μαζεύτηκαν στο Ντουμπάι όλοι οι δήθεν ευαίσθητοι με το κλίμα και τον πλανήτη. Κυβερνήσεις, λομπίστες, ΜΚΟ, στελέχη πετρελαϊκών εταιριών, άλλα ευαγή ιδρύματα και μαλώνανε για μέρες για το ποια μορφή ενέργειας θα βαφτίσουν πράσινη και ποια όχι. Ανάλογα φυσικά με το τι συμφέρει τα μονοπόλια κάθε χώρας και για το πόσο γρήγορα πρέπει να προχωρήσει η μετάβαση από τα ορυκτά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τελικά συμφώνησαν σε ένα κείμενο μούφα και έτσι ανακουφίστηκε και όλος ο πλανήτης.
Ούτε βέβαια όλες οι χώρες έχουν το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης, παραγωγικότητας, ούτε τα ίδια μεγέθη στις αγορές τους. Και αυτό επίσης είναι νόμος του καπιταλισμού. Εννοείται ότι σε πολλούς από τους ελληνικούς δείκτες, σε σχέση με αυτούς δηλαδή άλλων χωρών, αντανακλώνται και οι βαριές συνέπειες από τα 10 χρόνια βάρβαρης μνημονιακής πολιτικής που υπηρετήσατε Εναλλάξ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Αναφέρομαι βέβαια σε δείκτες που δεν θέλετε να θυμάστε, όπως για παράδειγμα η πρωτιά στο ποσοστό του πληθυσμού που δεν πραγματοποιεί αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις λόγω υψηλού κόστους και μεγάλης αναμονής. Την ίδια ώρα και ακριβώς χάρη σε αυτή την κατάσταση, ο κύκλος εργασιών των ιδιωτικών δομών υγείας, κυρίως της πρωτοβάθμιας, φτάνει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Τα ίδια ισχύουν και για τα νοσοκομεία που τα αντιμετωπίζετε λες και είναι ξενοδοχεία με όρους πληρότητας. Και μάλιστα λέτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε δύο νοσοκομεία σε απόσταση 30 χιλιόμετρων και να μην είναι γεμάτα. Τόση αναισθησία στον ανθρώπινο πόνο. Την ίδια αγοραία λογική όμως βλέπουμε ότι λανσάρεται και για τα σχολεία, που σας πήρε ο πόνος, κύριε Υπουργέ, και οι υπόλοιποι για τις κακές επιδόσεις των μαθητών μας στον διαγωνισμό της ΠΙΣΑ. Και είχατε φυσικά τη λύση έτοιμη από πριν. Ακόμα πιο γρήγορα βήματα στην κατεύθυνση διαμόρφωσης του διαφοροποιημένου σχολείου της αγοράς, πάντα με τον μανδύα βεβαίως του εξυγχρονισμού του. Να σας ενημερώσουμε φυσικά ότι τα σχολεία μας και τα σχολικά βιβλία κινούνται εδώ και χρόνια στη λογική των δεξιοτήτων. Μη χύνετε λοιπόν κροκοδίλια δάκρυα για το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών. Εσείς και η πολιτική σας είστε οι απόλυτα υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Για να σας βοηθήσω λοιπόν, σας έχω φέρει εδώ μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και δείχνει το διαδραστικό ταβάνι του 19ου Δημοτικού Σχολείου του Εγάλεο, που πριν λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες, έπεσε στα πάνω έδρανα και παραλίγο να έπεφτε στα κεφάλια των μαθητών που είχαν φύγει μόλις πριν 10-15 λεπτά. Κάθε μέρα κάτι θα συμβαίνει. Την Παρασκευή, για παράδειγμα, έπεσε ο Φεγγίτης μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας του 7ου Νηπιαγωγείου της Δάφνης. Συγχαρητήρια για τον εξυγχρονισμό σας. Παρακαλώ. Είναι ωραία φωτογραφία, κρατήστε τη για το αρχείο. Σε ένα άλλο επεισόδιο μεσαιωνικού εξυγχρονισμού, ακούσαμε και την Υφυπουργό Παιδείας να λέει ότι είναι καλό για τα παιδιά γυμνασίου να περπατάνε 2 χιλιόμετρα μόνα τους σε επικίνδυνες λεωφόρους, σε κρύο και βροχή, αυτό δεν το είπε, μέχρι το σχολείο τους, είπε τα υπόλοιπα, που θα έχει συγχωνευτεί εν τω μεταξύ, γιατί το προτείνει, λέει, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τι να πούμε, από Μαρίες Αντουανέτες πάτε πολύ καλά σε αυτή την κυβέρνηση. Άλλωστε, την ταξική σας τοποθέτηση την βλέπουμε πολύ καλά και στις διακηρύξεις σας για επαγγελματική κατάρτιση. Θυμηθήκατε μέχρι και τον Ελευθέριο Βενιζέλο, μάλιστα, ο οποίος ακριβώς προωθώντας τότε τον προσανατολισμό των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων να μάθουν κάποια τέχνη της εποχής, έλεγε «Η κλασική παιδεία είναι για λίγους εκλεκτούς οι οποίοι θα αποτελέσουν την ηγεσία της αύριον». Αλλά τώρα έχει περάσει ένας αιώνας από τότε. Αλλά εσείς εκεί, κολλημένοι. Και βέβαια έχετε και το μεγάλο σας στόχο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και έχετε τέτοια αιμονή, ναι, εσείς έχετε πραγματικά μεγάλες αιμονές, πολλές αιμονές, που εξτομίζετε την μια αστοχία, ευγενικά το λέμε αυτό, τη μια μετά την άλλη. Τα επιχειρήματά σας, κύριοι της κυβέρνησης, είναι αμιγώς εκπαιδευτικά, είναι αμιγώς οικονομικά και όχι εκπαιδευτικά. Και αφήστε αυτά τα παραδείγματα με τις άλλες χώρες που έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εδώ υπάρχει φοιτητικό κίνημα. Υπάρχουν τίμοι πανεπιστημιακοί.
υπάρχει ο ελληνικός λαός που πασχίζει να μορφώσει τα παιδιά του, που θα τα υπερασπιστούν τα μορφωτικά δικαιώματα που έχουν απομείνει, όσα νομοσχέδια κι αν φέρετε, όποτε κι αν τα φέρετε. Για πείτε μας όμως κι εσείς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, σε τι από τα παραπάνω που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαφωνείτε επί της ουσίας? Τι δεν υλοποιήσατε ως κατεύθυνση και εσείς ως κυβέρνηση? Σε τι δεν δώσατε στήριξη ως αντιπολίτευση? Το μόνο σας πρόβλημα είναι κυρίως ότι τα υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία που κάθεται τώρα στις κυβερνητικές καρέκλες και όχι εσείς. Τον κόσμο που μας παρακολουθεί όμως τον ενδιαφέρει να ακούσει ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες για τα προβλήματά του και τι προτείνει ο καθένας. Και όταν μιλάμε για την ακρίβεια, δεν μπορούμε να μην μιλάμε για τους χαμηλούς μισθούς που διαμορφώσατε όλοι σας, με την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, με τα χτυπήματα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με τον νόμο που φέρνει τα ονόματα του κυρίου Βρούτση και της κυρίας Αχτιόγλου και απαγορεύει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα ο μέσος μισθός να είναι σήμερα 26% χαμηλότερος από ό,τι ήταν το 2009. Και έρχεται μετά ο ανεκδιήγητος Υπουργός Εργασίας και λέει ότι οι εργαζόμενοι κάνουν ουρά για να δουλέψουν δεύτερη δουλειά τις Κυριακές. Τη δυστυχία τους τη μεταφράζει ως χαρά και θέληση για ταλαιπωρία. Εφιέστατο. Ή ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που πρότεινε στο ΣΕΒ να πληρώνονται οι εργαζόμενοι με μετοχές, αντιγράφοντας αυτά που είχε πει και ο κύριος Μητσοτάκης. Αλήθεια, αυτά είπε ο κύριος Κασελάκης στους εργάτες της ΛΑΡΚΟ όταν τους συνάντησε. Τέτοιες ανοησίες είπε σε εργάτες που δίνουν ένα τιτάνιο ηρωικό αγώνα για να μην χάσουν τις δουλειές τους, να πληρώνονται με μετοχές. Για να μην πω για το άλλο που είπε, ότι το κεφάλαιο είναι εργαλείο για τη μείωση των ανισοτήτων. Ή το τελευταίο του Μαργαριτάρη, ότι δεν θα χωρίσει τους Έλληνες ταξικά, σαν εκείνον τον ανεκδίγητο Λάσκαρη της Νέας Δημοκρατίας στη δεκαετία του 70, που είπε ότι κατήργησε και την ταξική πάλι με τον νόμο του τότε. Λες και περίμεναν τον κύριο Κασελάκη οι Έλληνες για να χωριστούν ταξικά. Λες και δεν ξέρουν και δεν ξέρουμε όλοι και όλες σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχουν εργάτες, υπάλληλοι, αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες, αγρότες, βιοπαλαιστές απ' τη μια και απ' την άλλη υπάρχουν εφοπλιστές, βιομήχανοι, τραπεζίτες. Και επειδή θέλει να μην αναφερόμαστε σε αυτόν, να τον αφήσουμε είπε να ανθίσει, σας λέμε απλά μόνο να τον χαίρεστε και να τον προτείνετε και για τον Νόμπελ Οικονομίας. Και επειδή θα χαμογελάνε τώρα πιθανόν, δεν είναι εδώ μέσα, δεν βλέπω κανέναν, από το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2 της Νέας Αριστεράς, εκεί στα ορεινά που κάθονται ή στα γραφεία τους που ακούνε, τους λέμε ότι τα ίδια λέγανε κι αυτοί, με άλλα λόγια, με το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 1. Τόσα χρόνια που μιλούσαν για δήθεν δίκαιη καπιταλιστική ανάπτυξη, για δικαιοσύνη παντού μέσα στον καπιταλισμό. Απλά ο κύριος Κασελάκης είναι μαθημένος αλλιώς εκεί στη ΣΥΠΑ και την Goldman Sachs, τα λέει λίγο αδιαμεσολάβητα. Πάμε παρακάτω. Όταν μιλάμε για την ακρίβεια, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε και για τους φόρους που ροκανίζουν το διαθέσιμο λαϊκό εισόδημα, ενώ πολλοί από αυτούς ενσωματώνονται και στις τιμές. 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω φόρους προβλέπει ο προϋπολογισμός το 2024 σε σχέση με το φετινό και φτάνουν στα 62,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Και από πού τα παίρνετε αυτά? Από τα γνωστά υποζύγια. Τα 24,3 δισεκατομμύρια θα προέρχονται από το ΦΠΑ, από τον πιο άδικο φόρο δηλαδή, αφού είναι ίδιος και για τον φτωχό και για αυτόν που δεν ξέρει τι έχει. 7 δισεκατομμύρια είναι μόνο ο επίσης έμεσος ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως όμως
σας θύμισε και ο εισηγητής μας, ο δείκτης της αναλογίας των έμεσων φόρων σε σχέση με τους άμεσους ξεπέρασε το 60% 3 φορές τα τελευταία χρόνια. Το 1997, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, για να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης στην ΟΝΕ. Το 2017, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για την επίτευξη δημοσιονομικής εξυγίανσης. Και τώρα, από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για τα ματωμένα κρατικά πλεονάσματα. Μάλιστα, πριν 10 μέρες ψηφίσατε ένα πραγματικό έκτρωμα που βάζει τη θηλιά στο λαιμό των μικρών ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων. Και μη μας πείτε πάλι για τη φοροδιαφυγή, γιατί όλοι πια έχουν καταλάβει ότι η στόχευσή σας δεν ήταν ούτε είναι μόνο ή κυρίως για να τους πάρετε φόρους. Να τους κλείσετε θέλετε, να τους αφανίσετε θέλετε και να αντιμετωπίσετε αυτό που και εσείς ονομάζετε διαρθρωτικό πρόβλημα, όπως έλεγε και το σχέδιο Πισαρίδη, για να μοιράσετε αυτή την πίτα της αγοράς στους φίλους σας, σε μεγάλους επενδυτές καρχαρίες. Για αυτούς βέβαια έχει πολλά δωράκια ήδη ο προϋπολογισμός προτείνεται. Τους μειώνεται το φόρο συγκέντρωσης των κεφαλαίων από 0,5% σε 0,2%. Τους μειώνεται κατά 50% το φόρο των χρηματιστηριακών συναλλαγών τους. Τους καταργείτε το φόρο τόκων ομολόγων σε κρατικά και επιχειρηματικά ομόλογα. Αυτά βέβαια έρχονται να προσθεθούν και στις δεκάδες φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, στον αναβαλλόμενο φόρο τραπεζών, στον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας που δεν εφαρμόστηκε ποτέ, στο φόρο των μερισμάτων που ο ΣΥΡΙΖΑ τον πήγε στο 10, από το 15 στο 10% και η Νέα Δημοκρατία από το 10 στο 5%. Για αυτούς, όπως πάντα, λεφτόδεντρα υπάρχουν. Έτοιμες να σπάσουν ακόμα ένα ρεκόρ κερδοφορίας είναι οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, πάνω και από 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ που τσέπωσαν το 2022. Αυτό δείχνουν τα κέρδη που ανακοίνωσαν 45 από αυτές για το 9 μηνό του 2023, τα οποία ανέρχονται σε 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο οι τράπεζες κερδίζουν 1 δισεκατομμύριο κάθε τρίμηνο. Και βέβαια, όταν μιλάμε για ακρίβεια, δεν μπορούμε να μην μιλάμε για τις τιμές των προϊόντων. Ούτε εδώ μπορείτε να κάνετε τους ανήξερους κύριοι της κυβέρνησης. Εσείς κάνετε τα πάντα για να προχωράει η κυριαρχία των μονοπωλίων στην αγορά. Αυτό όμως ανεβάζει τις τιμές. Και μη μας πείτε ότι τρόμαξαν τα εμπορικά μεγαθύρια με τα πρόστιμα που τους βάλατε. Μπορεί να μην το πήραν καν η είδηση, γιατί για τέτοια μεγέθη μιλάμε, σε σχέση με τα κέρδη τους δηλαδή. Αλλά εσείς δεν είστε που διαφημίζετε συνέχεια την περιβόητη εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Για πείτε μας λοιπόν, τι επίδραση έχει αυτή στις τιμές. Όταν, για παράδειγμα, το εμπόρευμα φέτα, η φέτα, η ελληνική, αντί να απευθύνεται σε μια αγορά 10 εκατομμυρίων με τη συγκεκριμένη αγοραστική δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι, οι πολίτες εδώ στην Ελλάδα, απευθύνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σε μια αγορά 450 εκατομμυρίων και με πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα. Τι κάνει η ζήτηση, ανεβαίνει ή πέφτει? Και τι κάνει σε αυτή την περίπτωση η τιμή του εμπορεύματος, ανεβαίνει ή πέφτει? Σας τα λέω απλά, γιατί μάλλον ούτε αυτά τα μάθατε στο Χάρβαρντ. Το ίδιο ισχύει κατεξοχήν και για το καμάρι σας, τη βαριά βιομηχανία, όπως τη λέτε, της χώρας, τον τουρισμό. Η εξωστρέφεια όμως είναι πολύ καλή για τους εξαγωγείς, για τους μεγαλεμπόρους, για τους μεγαλοξενοδόχους και τους tour operators. Αυτοί, όσο ανεβαίνουν οι τιμές, ανοίγουν σαμπάνιες. Οπότε αυτό μετράει για σας. Αν θέλατε να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια, έστω και λίγο,
δεχτείτε και τώρα τις προτάσεις του ΚΚΕ, τις οποίες έχουμε καταθέσει και εδώ στη Βουλή με πρόταση νόμου για επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων συμβάσεων εργασίας, για αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ προσαυξημένο για κάθε παιδί, για κατάργηση ειδικών φόρων κατανάλωσης σε ρεύμα και καύσιμα, για κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας και πλαφών στην τιμή του ρεύματος. Και μη μας πείτε ότι δεν έχετε λεφτά να τα κάνετε αυτά. Σας περιέγραψα μόλις πριν με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια που τα δίνετε αφιδώς αυτά τα λεφτά και τις φοροαπαλλαγές. Πάρτε τα από εκεί. Και βέβαια όλα αυτά που συζητάμε για τις οικονομικές εξελίξεις και πώς αυτές επιδρούν στη ζωή του λαού μας, δεν είναι ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική και πιο συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, μιας και είχαμε και την επίσκεψη του Ερντογάν τις προηγούμενες μέρες. Εμείς, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν υιοθετούμε το κλίμα εφησυχασμού που καλλιεργείτε εσείς στον ελληνικό λαό. Ίσα-ίσα επιμένουμε ότι η αποκαλούμενη επανεκκίνηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων πραγματοποιείται πάνω στο πολύ επικίνδυνο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι νατοϊκοί σχεδιασμοί για οδυνηρές διευθετήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στην πράξη, με την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρείται να επιταχυνθεί το παζάρι με στόχο την ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και την συνεκμετάλλευση συνδιαχείριση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο προς όφελος των ενεργειακών και άλλων πολύ μεγάλων ομίλων. Αυτά όμως συνεπάγονται σοβαρούς κινδύνους για την κυριαρχία, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, στο πλαίσιο ενός οδυνηρού συμβιβασμού και του καζάν-καζάν της μοιρασιάς στα δυο που προβάλλει το τουρκικό κράτος. Και εδώ φυσικά εντάσσονται η κοινή διακήρυξη και οι οικονομικές, εμπορικές και άλλες συμφωνίες που υπογράψατε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Όλα αυτά όμως, εμείς το λέμε καθαρά στον ελληνικό λαό, δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των λαών και των δύο χωρών. Υπηρετούν πάνω απ' όλα τα συμφέροντα των ελληνικών και των τουρκικών επιχειρηματικών ομίλων. Αλλά και οι συνομιλίες για το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα γίνονται πάλι στη βάση της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας σε βάρος των ξεριζωμένων από τις διάφορες επεμβάσεις και τους πολέμους. Γεννιούνται όμως και κάποια ερωτηματικά που θέλουμε να μας απαντήσετε. Τι εννοούσατε, κύριε Μητσοτάκη, με την αναφορά σας ότι υπάρχει μια διαφορά που μπορεί να υπαχθεί σε διεθνή δικαιοδοσία, δηλαδή υπάρχουν και επιπλέον διαφορές που μπορούν να διευθετηθούν με άλλο τρόπο? Ποιες είναι οι επιθετικές ενέργειες από τις οποίες η Ελλάδα δεσμεύεται να απέχει? Θυμίζω ότι η Τουρκία θεωρεί όχι απλά επιθετική ενέργεια, αλλά τη θεωρεί αιτία πολέμου. Το αναφέρει το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Και αφήστε τα λογοπαίγνια περί μισογεμάτου ποτηριού, γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να κρύψουν ότι επί της ουσίας δρομολογείται μια εφόλιστη σύλλης διαπραγμάτευση και στο τραπέζι δυστυχώς έχουν τεθεί όλες οι απαράδεκτες διεκδικήσεις της άρχουσας τάξης της Τουρκίας. Κατά τη γνώμη μας, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η πολιτική της εμπλοκής σε ευρωατλαντικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που προωθείται με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων, υπηρετεί τα συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας τάξης, βάζοντας σε κίνδυνο κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και των λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες. Όμως η ειρήνη, η συνεργασία,
η φιλία, η αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν περνάει μέσα από τέτοιου είδους λυκοφιλίες, αλλά μέσα από την κοινή δράση και τον αγώνα ενάντια στα σχέδια των αστικών τάξεων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αντιτίθεται σε κάθε είδους υποχώρηση στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, στην αλλαγή διεθνών συνθήκων που καθορίζουν σύνορα και εργάζεται για την ανάπτυξη της κοινής πάλης των λαών Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου, των άλλων χωρών της λαών της περιοχής για τα δικά τους συμφέροντα. Από αυτή την άποψη, κανείς δεν μπορεί να εφησυχάζει. Το αντίθετα, πιστεύουμε ότι ο λαός μας πρέπει επιβάλλεται να ανησυχεί και να επαγρυπνά. Και για να τελειώνω, ξέρουμε ότι ο προϋπολογισμός σας θα υπερψηφιστεί μετά το τέλος της σημερινής συζήτησης. Δεν υπάρχει αμφιβολία καμία γι' αυτό. Μακάρι για σας τα προβλήματά σας να τελείωναν εκεί. Γιατί η πορεία υλοποίησής του, όπως και συνολικά η πορεία υλοποίηση της αντιλαϊκής σας πολιτικής σε όλους τους τομείς, είναι υποαίρεση. Όχι μόνο διότι και η χρονιά που έρχεται εγκυμονεί ραγδαίες εξελίξεις, τόσο στην οικονομία όσο και στις διεθνείς σχέσεις, αλλά πάνω απ' όλα, γιατί όσο συσσωρεύονται τα προβλήματα, όσο συσσωρεύεται η οργή, όσο περισσότερο εμφατική γίνεται η αναντιστοιχία των όρων ζωής του λαού με τις ίδιες τις δυνατότητες της εποχής μας, τόσο πιο δύσκολο θα είναι για σας να τον χειραγωγείτε, να αποσπάτε τη συνένεσή του για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και μην αυταπατάστε ότι παίζετε χωρίς αντίπαλο. Άλλωστε, πραγματικός στρατηγικός αντίπαλος των κυβερνήσεων ποτέ μέχρι τώρα δεν υπήρξε κάποια ονομαζόμενη αξιωματική αντιπολίτευση. Πραγματικός αντίπαλός σας είναι όλοι εκείνοι οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι νέες που αποτελούν ήδη τα ριάκια της αντίστασης, τα οποία δεν θέλουν και πολύ για να συνενωθούν και να γίνουν ορμητικό ποτάμι που θα σαρώσει όλα αυτά που μας κρατάνε πίσω. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα αφιερώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και όσες ακόμα περισσότερες μας δώσει ο ελληνικός λαός το επόμενο διάστημα, τον επόμενο χρόνο, τα επόμενα χρόνια, σε αυτόν ακριβώς το σκοπό. Σας ευχαριστώ.